λίγο, γιατί σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. Σήμερα είναι της Αγίας Μαρίνας, η προστάτηδα των άρρωστων παιδιών και κυρίως πραγματικά μια μεγάλη γιορτή σήμερα με πάρα πολλά θαύματα τα οποία ο κόσμος έχει βγει δημόσια και έχει μιλήσει. Είναι σημαντικό να ακούμε τις μαρτυρίες ανθρώπων στα Βλερούρου. Να ακούμε ανθρώπους να μιλάνε για την Ορθοδοξία. Έχουμε τη Χάρα Τηλεμόνη κοντά μας. Εδώ είμαι. Καλησπέρα Χάρα, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και από μένα. Να πούμε ότι η Αγία Μαρίνα η Μεγαλομάρτης, τη μνήμη της οποίας τιμά η Εκκλησία μας σήμερα, γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στα χρόνια του αυτοκράτορα Κλαβδίου του Δεύτερου, το 270 μετά Χριστόν. Λίγες μέρες λοιπόν μετά τη γέννησή της, ας πούμε δύο λόγια, Φίλιππε. Η μητέρα της πέθανε, ο πατέρας της Εδέσιος, που ήταν ιερέας των ειδώλων, την ανέθεσε σε μια χριστιανή γυναίκα, από την οποία η Μαρίνα διδάχθηκε. Όταν έγινε λοιπόν 15 χρόνων, αποκάλυψε στον πατέρα της ότι είναι χριστιανή και εκείνος με μίσος τη διέγραψε από παιδί του. Μετά από καιρό για τη Μαρίνα, έμαθε και ο έπαρχος Ολύμβριος, ο οποίος διέταξε να τη συλλάβουν. Ωστόσο, όταν την είδε μπροστά του, θαύμασε την ομορφιά της, προσπάθησε να τη μεταπίσει και να γίνει σύζυγός του, μάταια. Εκείνος, σκληρός έπαρχος, διέταξε να την ξαπλώσουν στη γη, την κατέσχισε άσπλαχνα με ραβδιά, τόσο ώστε, όπως λένε οι γραφές, η γη έγινε κόκκινη από το αίμα που έτρεξε. Και έπειτα, λέει, ενώ αιμορραγούσε, την κρέμασε για πολλή ώρα και στη συνέχεια τη φυλάκισε. Μέσα στη φυλακή, λένε οι γραφές, συνέβη το εξής. Ο διάβολος, μεταμορφωμένος σε άγριο δράκοντα, προσπάθησε να κάνει την Αγία να φοβηθεί. Αυτή προσευχήθηκε στο Θεό και αμέσως ο δράκοντας άλλαξε μορφή. Έγινε ένας μαύρος σκύλος. Η Αγία άρπαξε ένα σφυρί και χτυπώντας τον στο κεφάλι και τη ράχη τον ταπείνωσε. Γι' αυτό το λόγο σε κάποιες αγιογραφίες εικονίζεται να κρατά το διάβολο από τα κέρατα. Όταν για δεύτερη φορά λοιπόν ο έπαρχος την εξέτασε και διαπίστωσε ότι δεν είχε αλλάξει η πίστη της Αγίας Μαρίνας, την έκαψε με αναμένες λαμπάδες. Ωστόσο οι πληγές της μεθαύμα έκλεισαν και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί παρευρισκόμενοι να γίνουν χριστιανοί. Μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο, ο έπαρχος τελικά αποκεφάλισε τη Μαρίνα και που έτσι πήρε το άφθαρτο στεφάνι της αιώνιας δόξας. Αυτά και λοιπόν, να πούμε ότι τα άλλη ξανά της φυλάκη για την Αγία Μαρίνα. Σήμερα τα Άγια Λείψανα της Αγίας Μαρίνας φυλάσσονται στην Αθήνα, σε ναό που φέρει το όνομά της, ενώ η χείρα της έχει μεταφερθεί στη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος. Μπράστε, πάμε να ακούσουμε και μαρτυρίες έτσι για θαύματα από την Αγία Μαρίνα. Ενός χρονού το 2011, ενώ βρισκόμουν στο τελευταίο έτος στο σπουδό μου, ξαφνικά τυφλώθηκα. Είχα έντονους πόνους στα μάτια, έντονη φωτοφοβία. Αναγκάστηκα να παραιτήσω τις σπουδές μου, να πάρω αναστολή για το συγκεκριμένο εξάμεινο. Ήρθα Λεμεσό. Η μητέρα μου με πήρε σε πάρα πολλές ειδικότητες γιατρών. Έκανα 3 MRI για να βρουν το πρόβλημα, την αιτία. Αλλά οι γιατροί δεν έβρισκαν κάτι παθολογικό. Είχα κάνει εξειδικευμένες αναλύσεις, έμεινα στην πολυκλινική, έμεινα νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί μου είπαν ότι δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν. Αυτή η κατάσταση τράβηξε περίπου 3 μήνες, βρισκόμουν να μην μπορώ να δω, να μην μπορώ να οδηγήσω, να περπατήσω. Ήταν πολύ δύσκολα πράγματα. Μέχρι που ακούσαμε για το μοναστήρι της Παναγίας της Αμυρούς από κάποιους φίλους μας, για την αδερφή Σκέπη που είχε το θαυματουργό Λείψανα της Αγίας Μαρίνας. Είχαμε έρθει εκείνο το απόγευμα της Κυριακής με πολύ δυσκολία. Η αδερφή Σκέπη με είχε σταυρώσει, μου είχε δώσει μύρο από το Άγιο Λείψανο και μου είπε να πάω στο καλό και η Αγία μαζί σου. Εν τω μεταξύ είναι ο γιατρός, ήθελε να μου κάνει και παρακέντηση στο μάτι που ήταν δύσκολη διαδικασία. Την επόμενη μέρα ο ίδιος, χωρίς να ξέρει κάτι, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε αποφασίσαμε να μην κάνουμε την παρακέντηση και θα σου δώσουμε κορτιζόνη. Περίπου σε 3 μέρες οι πόνοι εξαφανίστηκαν εντελώς, άνοιξαν τα μάτια μου και μπορούσα να συνεχίσω τη ζωή μου κανονικά. Πήγα στο πανεπιστήμιο, έδωσα τις εξετάσεις μου και κατάφερα να περάσω και τα μαθήματα χωρίς
να είχα παρακολουθήσει τίποτα. Και από τότε, χάρη στην Αγία, είμαι καλά, παντρεύτηκα, έκανα το μωρό μου, τη Μαρίνα μου, όλα χάρη στην Αγία. Με είχα δει όλες οι ειδικότητες, ρευματολόγοι, παθολόγοι, τα πάντα. Ακόμα και εξειδικευμένες αναλύσεις έγινα, αλλά δεν μπορούσαν να διαπιστώσω, ήταν όλα καθαρά, αυτό ήταν το περίεργο. Και χάρη στην Αγία Μαρίνα, μόλις σταυρώθηκα σε 3 μέρες, άνοιξαν τα μάτια μου, εξαφανίστηκαν όλοι οι πόνοι. Το μόνο, δεν ήξερα καθόλου για την Αγία Μαρίνα, το μόνο είχα μια εικόνα στο σπίτι που με είχε φέρει από την άντρωνη μητέρα μου όταν είχε πάει παλιά. Και το μόνο που ένιωσα όταν ήμουν στο διαμέρισμα ήταν έντονη να, η εικόνα, να, σαν να είχε νερά εικόνα, να έβγαζε από κάπου νερό, το μόνο σημάδι που είχα. Αλλά ήταν στην αρχή που είχα αρρωστήσει, αλλά τίποτε άλλο. Δηλαδή δεν κατάλαβα, δεν ξέρω πώς οδηγήθηκα σε αυτό το μοναστήρι. Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη χάρη της πραγματικά και να δίνει δύναμη στον κόσμο που έχει ανάγκη, γιατί πραγματικά πρέπει να ακούγονται, πρέπει να βλέπει ο κόσμος, γιατί η πίστη μας δεν πρέπει να κλονιστεί από κανέν. Η πίστη μας είναι αυτό το οποίο μας κρατάει ζωντανούς και η δύναμη την οποία παίρνουν τους Αγίους μας είναι πολύ σημαντικό για τη γαλήνη της ψυχής μας πάνω απ' όλα.